Ζόρικη ήταν η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα προκριματικά του Champions League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Δίναμο Ζάγκρεπ Αστάνα. Αν πρόκειται για την ομάδα του Καζακστάν, τότε δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε, η Ένωση είναι το απόλυτο φαβορί. Ωστόσο, απέναντι στους Κροάτες και σε παίκτες όπως η Λιβάκοβιτς, Πέτκοβιτς και η Βάνουσετς, η κατάσταση θα είναι λίγο πιο ζόρικη, καθώς μιλάμε για μια ομάδα με τη διπλάσια χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με την ΑΕΚ. Δύσκολη ήταν η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ, μια ομάδα με ρόστερ 270 εκατομμυρίων ευρώ και παίκτες όπως η Ρονζίερ, Ουντέρ, Ομπαμεγιάνγκ, Εμπεμπά και πολλοί ακόμη. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός βρίσκει στο δρόμο του τη γαλλική ομάδα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους παίκτες του καλούνται να κάνουν την υπέρβαση για να πάρουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο.